Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιάννης Λονταράκης. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, κύριε Δουλγεράκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σας εορτάζετε. Καλά είμαστε, κύριε Δουλγεράκη. Ακούγοντας και τον κύριο Μαρουσάκη, η αλήθεια είναι πως τα επίπεδα ανησυχίας ανεβαίνουν σε μεγαλύτερα επίπεδα, βλέποντας ότι συμβαίνει στην Κορινθία, που σημαίνει ότι θα πρέπει τα δανακλαστικά μας να είναι σε αυξημένα. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο περνά από το χέρι. Και να μην αγνοούμε και τον κίνδυνο από τη μία πλευρά, έτσι. Διότι δεν το είπα εγώ, το είπε ή δεν το συμπέρανα εγώ, αλλά πρέπει να μάθουμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, το είπε ο Χαρδαλιάς. Ότι ξέρετε, εδώ φαίνεται ότι κάποιος αποφάσισε να κάψει κλαδιά μέσα σε ένα ελαιόνα και αυτή η πυρκαγιά και αυτό το κάψιμο των υπολοιμάτων έχει κάψει πάνω από 20.000 στρέμματα. Μην ξεχνάμε ότι άνθρωποι σηκώθηκαν και έφυγαν από το σπίτι του, εκενώθηκαν οικισμοί, έχουν σπίτια, φλόγες στα γεράνια όρη όλη τη νύχτα, φτάσανε μέχρι τα Μέγαρα. Εκεί έγιναν και εκενώσεις, νέες εκενώσεις οικισμών. Αναζωπηρώθηκε το μέτωπο στο Αλεποχώρι. Είναι μεγάλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν στις περιοχές αυτές, γιατί δεν είναι μια περιοχή και από γη και από αέρος. Και όλα αυτά γιατί τι, αγνοούμε τον κίνδυνο. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς θα την παλέψουμε φέτος και πώς θα την παλέψετε και εσείς, κύριε Λοντα. Να το πιάσω το ερώτημα από ένα του σημείο που το έχω θέσει πολλές φορές, αλλά δεν έχω πάρει την απάντηση που θα πρέπει ο καθένας από εμάς να ακούσει. Είναι ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε και αν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που για τον χι λόγο συμβαίνουν, για την απροσεξία μας, για την αμέλειά μας, για τη δράση του κάθε ενός από εμάς. Γιατί καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυρία Δουλγεράκη, η λέξη ετοιμότητα είναι μια κουβέντα η οποία μπορεί εύκολα να την εξιστομίσει κάποιος. Όχι ότι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση, αλλά πίσω προϋποθέτει μεγάλο συντονισμό, μεγάλη προετοιμασία δεδομένων των συνθηκών. Διότι, όπως σας είχα πει και παλιότερα, πολιτική προστασία στην Ελλάδα είναι απλά μια έννοια κενή, κενή περιεχομένου. Και λέγω, τι θέλω να πω, ότι δεν γίνεται η πολιτεία να ζητάει πράγματα από τις περιφέρειες, από τους δήμους, χωρίς την κατάλληλη χρηματοδότηση. Είναι κάτι το οποίο μας πονάει, είναι κάτι που πολλές φορές το έχουμε αναδείξει, είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε από την κεντρική κυβέρνηση, και όχι μόνο η δική μας περιφέρεια, και οι 13 περιφέρειες της χώρας και οι δήμοι. Παρόλα αυτά, δεν μένουμε σε αυτό. Με τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχουμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, κάνοντας μια σωστή προετοιμασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα για την αντιπυρική περίοδο και αντίστοιχα το καλοκαίρι για το χειμώνα. Είμαστε σε καλή συνεργασία, στενή συνεργασία και με τις υπηρεσίες, οι οποίες σημειωτέω να πω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά έχει σημασία οι περιφέρειες και οι δήμοι να επικουρούν το έργο της πολιτικής προστασίας. Όποτε και όπου χρειαστεί, δεν αντικαταστούμε την πολιτεία, απλά συνδράμουμε. Και όταν λέω πολιτεία, εννοώ τα σώματα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα χρειάζεται επικαιροποίηση των όποιων σχεδίων διαθέτει κάθε δήμος. Όπου υπάρχει έλλειψη ή δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης, να έρθουμε σε μια συνεννόηση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε βοηθώντας ο ένας τον άλλο. Δεν μένω εγώ στους αρμοδιότητες, να υπάρχει μια καλή αλληλεπίδραση για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Είναι το ζητούμενο, αλλά καμιά φορά, κύριε Λουτζηράκη, το ζητούμενο είναι το δύσκολο. Ναι. Δηλαδή τα αυτονόητα, τα απλά, χρειάζεται τεράστια προσπάθεια. Δυστυχώς δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα και ψάχνουμε μετά να βρούμε τον υπαίτιο ή τι έγινε σωστά ή τι δεν έγινε. Αυτό είναι μια παρένθεση. Επειδή φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για την Κρήτη, ακούω για πόρες στη Βόρεια Ελλάδα και πραγματικά ζηλεύω, διότι διανύουμε μια άνυδρη ουσιαστικά χρονιά. Αν θέλετε, μια χαμένη χρονιά από άποψη υδρολογική, που σημαίνει ότι κάποιοι μήλοι στη φύση είναι ακόμα περισσότεροι, ακόμα πιο εφλεκτά υλικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί με μία σπίθα, με ένα τσιγάρο, με μία αμέλεια, εννοείται πως δεν καίμε ξερό κλαδί αυτή την περίοδο στη φύση, μπορεί να έχουμε αποτελέσματα σαν αυτά που βλέπουμε από προχθές στην Αττική και στην Κορινθία. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια και συντονισμό, κύριε Λουγεράκη.
από μεριά του μία από... Τι βρήκατε, αλήθεια, τι βρήκατε. Αυτή την ώρα λέτε ότι λέμε, είμαστε μέσα στην αντιπερική περίοδο. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία είπατε για άλλη μια φορά. Είστε γνωστός, δεν μασάτε τα λόγια σας από παλιά. Λέτε η πολιτική προστασία μπορεί να είναι έννοια καινού περιεχομένου στην Ελλάδα εξαιτίας και των κονδυλίων που διατέθεται για να πεις ότι θα έχεις εκείνη την ετοιμότητα την οποία θα ήθελες. Ότι στην πράξη θα φανεί αυτή η συνεργασία, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, όλων των δυνάμεων. Αυτό που έχετε στα χέρια σας αυτή την ώρα για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το οτιδήποτε τι είναι. Δηλαδή, ενώ τα εναέρια μέσα τα έχετε, η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση υπήρξε σε εκείνο το βαθμό ώστε να ξέρετε ότι μπορούν να υπάρχουν οι δρόμοι που θα είναι ανοιχτοί για να μπορείτε να μπείτε μέσα σε περιοχές που εύχομαι να μην γίνει, αλλά θα προκληθεί μία φωτιά. Έχουν καθαριστεί πρανή δρόμων, δηλαδή είναι εκείνα τα απλά που τα λέτε κι εσείς, απλά και δύσκολα, τα οποία μας κάνουν να ρωτάμε και να ξαναρωτάμε. Τι γίνεται λοιπόν, κύριε Λονταράκη? Κυρία Δουλγεράκη, παρόλο τις δυσκολίες, προσπαθούμε, εκμεταλλευόμενοι το οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε εθνικό πόρο, και το δικό μας στόλο να ενισχύσουμε, ότι όταν λέω στόλο εννοώ μηχανήματα που πιθανόν συνδράμουν στο έργο της πολιτικής προστασίας και τις υπηρεσίες κατά καιρούς μέσω των προγραμμάτων βοηθάμε. Μάλιστα, ένα παλιότερο πρόγραμμα που είχε τρέξει, τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα, τα οποία είναι η αγορά μηχανημάτων έργου. Είναι η αγορά μηχανημάτων στις υπηρεσίες, στην πυροσβεστική, με drone και με διάφορα άλλα, τα οποία υποβοηθούν το έργο της πυροσβεστικής. Το ίδιο αφορά και τους Δήμους. Είναι πράγματα τα οποία, παρόλο τις δυσκολίες, προσπαθούμε να τα κάνουμε, να θωρακίσουμε το νησί, διότι δεν είναι μόνο η φυσική καταστροφή. Σύντομα θα έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση, η εισήγηση η οποία αφορά τη θωράκιση στον εξωτερικό χώρο επιχειρήσεων, οι οποίες από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κάποιο βιομηχανικό ατύχημα, είναι μια αρμοδιότητα της περιφέρειας, η οποία ήρθε χωρίς πόρους. Παρ' όλα αυτά όμως το κυνηγήσαμε, βρήκαμε τα απαραίτητα κονδύλια, τουλάχιστον να έχουμε μία μελέτη σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, που θα μας δίνει την κατεύθυνση έξω από την ζώνη αυτή, έξω από τις εταιρείες αυτές, τι κάνουμε στο βαθμό που μας αφορά. Γίνονται πράγματα, δεν λέω ότι δεν γίνονται. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται, να το τονίσω, τεράστια προσπάθεια, δεν χρειάζεται ψυχασμός. Όσον αφορά το κομμάτι της πρόσβασης, Ένα μεγάλο πρόβλημα που και οι Δήμοι αντιμετωπίζουν είναι όσον αφορά την αγροτική οδοπία, οι καθαρισμοί και η πρόσβαση. Καλά, και όπου υπάρχει βέβαια αγροτική οδοπία, γιατί πας σε κάποιους Δήμους και η αγροτική οδοπία είναι κενό γράμμα, έτσι. Όπως είπατε εσείς, πολιτική προστασία, έννοια κενού περιεχομένου, αγροτική οδοπία, έννοια κενού περιεχομένου. Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις που το χειμώνα είχαμε καταστροφές λόγω των βροχοπτώσεων, σε πάρα πολλά εξ αυτών των σημείων είναι ακόμα, ας το πούμε, δύσκολη πρόσβαση, το οποίο βέβαια πολλές φορές δεν επηρεάζει τη δασοπυρόσβεση. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να τονίσω, και θα επαναλαμβάνω να το τονίζω, και στις επαφές που πρόκειται να κάνουμε στην δεδομένων των συνθηκών με όλους τους εμπλεκόμενους και με τους Δήμους και με την πυροσβεστική και με όποιο τέλος πάντων έχει να κάνει στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, είναι η καλή συνεργασία, ο εντοπισμός του προβλήματος άμεσα και από εκεί πέρα να υπάρχει μια αλληλοκάλυψη, όχι με την έννοια των ευθυνών, της αλληλοβοήθειας, έτσι ώστε ο πολίτης να νιώσει το αίσθημα της ασφάλειας, διότι η πολιτική προστασία ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Προστασία της ανθρώπινης ζωής και κατ' επέκταση της περιουσίας. Ναι, εγώ θα το προχωρήσω, κύριε Λεονταράκη, και θα πω και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται μόνο να νιώθω εγώ τη βεβαιότητα ότι εσείς θα τρέξετε να με βοηθήσετε αν συμβεί το οτιδήποτε. Θα πρέπει επίσης να νιώθω τη βεβαιότητα και την ασφάλεια ότι και ο διπλανός μου δεν θα κάνει αυτό που κάνει σήμερα, δηλαδή όπως το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, δεν τον νοιάζει, πετάει το τσιγάρο έξω από το παράθυρο αντί να το σβήσει μέσα στο τασάκι του αυτοκινήτου του, γιατί είναι δικό του αυτό το θέμα, πάει να κάψει κλαδιά αυτή την περίοδο ή θα κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία όταν δεν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες. Μία σπίθα αρκεί για να καταστρέψει τα πάντα. Κυρία Δουλγεράκη, πραγματικά είμαι πρώτος που θα αναλάβω την ατομική με την
Πιστέψτε με. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του αναλογή. Και τι θέλω να πω, έχοντας παράδειγμα ξερόκλαδα στο οικόπεδό μας, είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου να το καθαρίζουμε. Και όχι να, να τα βγάζουμε από το χωράφι να τα πετάμε στο διπλανού ή στο δρόμο. Θα πρέπει να ερχόμαστε μια συνεννόηση με το Δήμο, όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνεται απομάκρυνσή τους. Είναι πηγές κινδύνου για πυρκαγιά, πέρα της μολύνσεως πιθανών. Θα πρέπει να αναλαμβάνουμε και εμείς την ευθύνη τη δική μας. Υπάρχουν και οι σπαστήρες, υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Και όλοι από χωριά καταγόμαστε και ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, ας προσέξει ρε παιδιά για τα δικά του τα πράγματα. Έτσι μπορεί να είναι καλύτερο το πράγμα. Αν δεν με νοιάζει ο διπλανός μου, ας προσέξω τα δικά μου και εντάξει. Θα είναι εντάξει λοιπόν και ασφαλής και ο διπλανός μου. Κύριε Δουλειράκη, εγώ θεωρώ ότι προσέχοντας το διπλανό μας, προσέχουμε τον εαυτό μας. Προσέχοντας τον εαυτό μας και σεβόμενοι τον εαυτό μας, σεβόμαστε και τον άνθρωπό μας. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Και αυτό το κλίμα τουλάχιστον θα προσπαθήσω να καλλιεργήσω, αυτή την κουλτούρα, αυτό πιστεύω, συνεργασία, κατανόηση, αλληλοβοήθεια και όπου χρειαστεί, ομιγέννητο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, αυτό που είπατε σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις και ότι θα περάσει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο συγκεντρώνει ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Ή λοιπόν ο κύριος Λεονταράκης, είναι πρόταση δική σας, είναι πρόταση που πάει στο Περιφερειακό Τίνος που λέει ότι ξέρετε πρέπει να πάρουμε μέτρα και για τις επιχειρήσεις. Πριν αν θυμάμαι καλά, πριν 3-4 χρόνια, είχε ξεκινήσει συζήτηση, η οποία ήταν μια αρμοδιότητα που ήρθε στην περιφέρεια τη δική μας και σε όλες τις περιφέρειες. Όντας τότε η περιφέρεια άρχισε ξανά θεματικό όσον αφορά την πολιτική προστασία, σε συνεννόηση και με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ψάχνοντας να βρούμε μια λύση, το Πολυτεχνείο δούλεψε, πρότεινε, επεξεργάστηκε. Και θα είμαστε σε θέση σε ένα από τα επόμενα περιφερειακά συμβούλια πλέον ουσιαστικά να γίνει, να υιοθετηθεί από την περιφέρεια το περιφερειακό συμβούλιο. Και είναι κάτι το οποίο είναι ένας μπούσουλας, ένα εργαλείο, το τι μπορούμε να κάνουμε σε μια έκτακτη περίπτωση, σε ένα βιομηχανικό ατύχημα για παράδειγμα. Και το Ηράκλειο, πιστέψτε με, έχει τέτοιες εταιρείες, τα αλληλοπεράματα, οι οποίες δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα κάτι το παραμικρό. Εταιρείες προς Θεού, ίσα ίσα παίρνουν τα καλύτερα δυνατά μέτρα προστασίας και ατομικής των εργαζομένων και της επιχείρησης, αλλά αν ομιγέννητο συμβεί κάτι έξω από την εταιρεία, δυστυχώς, ευτυχώς, υπεύθυνη η περιφέρεια και κάθε περιφέρεια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεονταράκη, για τις πρώτες κουβέντες. Καλημέρα. Εγώ, κύριε Λεονταράκη, καλημέρα. Καλημέρα.